Ως σάλπιξ πανέφημος μεγάλο φόνο φθόγγι, το κόσμο προήγγυλας, την παρουσίαν Χριστού, προφήτα θεσπέσιε, σίγαρ του παρακλήτου, ελαμφθή στη δύναμη, καλάμος οξυγράφος των μελώντων εδείχθης. Διός ε Ισαΐα ύμνης γερέρωμεν. 9 του μηνός Μαΐου, Ισαΐου του προφήτου, Χριστοφόρου μεγαλομάρτυρος, καληνίκης και ακυλήνης των μαρτύρων, των συμμαρτυρισάντων μετά του Αγίου Χριστοφόρου, επιμάχου και γορδιανού των μαρτύρων, Νικολάου του Νέου του Ενβουνένης. Ο προφήτης Ισαΐας. Ευαγγελικός προφήτης ονομάστηκε ο προφήτης Ισαΐας, καθώς και πέμπτος ευαγγελιστής από τους πατέρες της Εκκλησίας, και το βιβλίο των προφητιών του κατά Ισαΐαν Ευαγγέλιον, διότι με καταπληκτική ακρίβεια προφητεύει την έλευση του Σωτήρος, τα πάθη του και την θριαμβευτική αιώνια βασιλεία του. Είναι ο πρώτος μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ το έτος 774 π.Χ. και εκοιμήθη το έτος 690 π.Χ. Πατέρας του ήταν ο Αμός. Προφήτευσε όταν βασιλείς ήταν οι Οζίας, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίας. Ο Ισαΐας εκτός από προφητείες αναφέρει και περί μετανοίας. «Ζητήσατε τον Κύριον και εν το ευρίσκην αυτόν επικαλέσαστε. Η νίκα δάν εγγίζει ημίν, απολυπέτω ο ασεβής τας οδούς αυτού και ανήρ άνομος τας βουλάς αυτού και επιστραφεί το επί Κύριον και ελεηθήσετε, ότι επί πολύ αφήσει τας αμαρτίας ημών». Δηλαδή, αναζητήστε τον Κύριο με προθυμία και όταν τον βρείτε, επικαλείστε με πίστη τη βοήθειά του. Όταν δε ο Κύριος σας πλησιάζει, ο ασεβής ας εγκαταλείψει τους αμαρτωλούς του δρόμους και ο παράνομος άνθρωπος ας επιστρέψει με μετάνοια προς τον Κύριο και τότε ο Κύριος θα τον ελεήσει, διότι σε μεγάλη έκταση θα συγχωρήσει τις αμαρτίες εκείνου και όλων σας. Στολέστες εξ αίματος οραϊζομένος, Κύριο παρίστασε το βασίλει ουρανών, Χριστοφόρε αείδημε. Όθεν σύνα σωμάτων και μαρτύρων χωρίες, άδειστη τρεις Αγίω και φρικτή μελωδία, διότι εσύ και εσύ εστεσές, σώζε τους δούλους σου. Χριστόν φέρον εν δόξε, εν τη ψυχή σου, ισχυρός κατέβαλες τον εναντίον τας αρχάς, διό Χριστόν εκδίσω πίσον, ο Χριστοφόρε.
υπέρ των ψυχών ημών. Μάρτισα καταπληκτός και στερός, πέλων τη ιδέα, Χριστοφόρε και το νοή, των αντικειμένων κατεπλήξα στα στήφη, αθλήσας υπερφύσιν πόθο του κτίστου σου. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Χριστοφόρος. Έζησε επί Δεκίου το 250 μετά Χριστόν. Ονομάζεται Ρέπροβος και ήτο Δυσμορφός, αλλά πολύ δυνατός. Στη διάρκεια ενός πολέμου συνελήφθη εχμάλωτος μαζί με άλλους στρατιώτες και μεταφέρθηκε στην Αντιόχεια, όπου βαπτίστηκε από τον εκεί επίσκοπο Ιερομάρτυρα Βαβίλα και έλαβε το όνομα Χριστοφόρος. Ο Δέκιος φοβόταν τη δύναμη, το θυμό, την ανδρεία και τις προκλήσεις του Χριστοφόρου, που έλεγε ότι αν δεν τον εμπόδιζε η νέα θρησκεία, μπορούσε μόνος του να αντιμετωπίσει το στρατό του Αυτοκράτορα. Έστειλε 200 στρατιώτες να τον συλλάβουν, όμως εκείνος παραδόθηκε. Στον δρόμο τους τελείωσαν τα τρόφιμα και ο Άγιος προσευχήθηκε και το ραβδί του βλάστησε και πολλαπλασίασε τους άρτους. Όλοι τότε πίστεψαν στο Χριστό. Από τους ειδωλολάτρες εστάλησαν οι γυναίκες Καλλινίκη και Ακυλίνα για να παρασύρουν τον Άγιο σε ακολασίες, αλλά τις κατήχησε ο Άγιος και έγιναν χριστιανές. Οι δύο γυναίκες θανατώθηκαν όπως και οι 200 στρατιώτες. Ο δε Χριστοφόρος υπέστη πολλά μαρτύρια από τα οποία έβγαινε αυλαβής και γι' αυτό στο τέλος τον έντυσαν με χάλκινη πυρακτωμένη φορεσιά και τον αποκεφάλισαν. Έτσι ο άλλοτε άγριος στη μορφή με την πίστη του στο Χριστό ανυψώθηκε σε Άγιο και Μεγαλομάρτυρα. Στις εικόνες εικονίζεται ο Άγιος Χριστοφόρος να κουβαλάει το μικρό Χριστό στην πλάτη του. Επειδή ήταν γιγαντός όμως ο Άγιος Χριστοφόρος, μετέφερε τους ανθρώπους επάνω στην πλάτη του από τη μία πλευρά του ορμητικού ποταμού στην άλλη. Και επειδή έκανε αυτό το διακόνημα και ήταν φιλάνθρωπος και αγαθός στην ψυχή του, αξιώθηκε, εκτός από τους άλλους ανθρώπους που μετέφερε, να μεταφέρει στην πλάτη του και τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Επίσης ο Άγιος Χριστοφόρος είναι προστάτης των οδηγών, των μεταφορέων, καθώς και αυτών που ταξιδεύουν. Ο Σιωμάρτης Νικόλαος ο Ενβουνένης. Καταγόταν από την Ανατολή και ήταν στρατιωτικός. Προβιβάστηκε σε δούκα από τον βασιλιά και εστάλη στην Θεσσαλία. Εκεί όμως ο Νικόλαος έγινε μοναχός στο όρος της Βουνένης, αρχαία πόλη της Θεσσαλίας, αλλά σε μία από τις επιδρομές των Αβάρων εχμαλωτίστηκε και αποκεφαλίστηκε επειδή δεν θέλησε να προδώσει την πίστη του. Εξαιώας εκλάμψας ως αστήρ ουρανοφωτός Νικόλα επαμάκαρ εν βουνένης εν ηθλίσας, διό και δόξας της παρά Χριστού θαυμάτων αναβλύζεις δωρεάς, της προστρέχουσι τη Θεία σου αρρωγή, ως Ιωμάρτης εν δόξε, δόξα το δε δοκότηση ισχύν,
δόξα το σε, Στέφανος αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου, πασίνι άμα.